Στο πνεύμα των χθεσινών δηλώσεων του Πρωθυπουργού για διασφάλιση των συνθηκών ώστε να μην υπάρξουν ποτέ νέα τέμπη στην Ελλάδα, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, στο περιθώριο του ετήσιου μνημοσύνου του Ελευθερίου και του Σοφοκλή Βενιζέλου στα Χανιά, μίλησε για το χρέος του πολιτικού συστήματος απέναντι στις 57 ψυχές που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε σαν πολιτικό σύστημα, θα έλεγα γενικά, είναι να φροντίσουμε να ομονοήσουμε για να μην ξαναγίνει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο. Αυτό χρωστάμε στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα. Σχολιάζοντας το κλίμα μέσα στο οποίο η χώρα εισέρχεται σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, ο κύριος Πέτσας αναφέρθηκε στις μεγάλες δυσκολίες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και εκτίμησε ότι οι Έλληνες θα ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο και στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η σταθερότητα στο πολιτικό σύστημα έχει να κάνει με την πρόταση για το μέλλον με βάση την πηξίδα του παρελθόντος. Διαχειριστήκαμε πολύ δύσκολες κρίσεις. Και πιστεύω παρά την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, καταφέραμε να πάμε το καράβι της χώρας πιο μπροστά. Ο κόσμος θα εμπιστευτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίζουμε σε αυτή την πορεία ταλάντευτα. Γιατί έχει το σχέδιο εκείνο το οποίο οι Έλληνες θα εγκρίνουν με την ψήφο τους όποτε και αν στεθούν οι κάλπες. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών εκπροσώπησε την κυβέρνηση στο μνημόσυνο των Βενιζέλων που τελέστηκε το πρωί στον προφήτη Ηλία, παρουσία σύσσωμων των τοπικών και στρατιωτικών αρχών. Μιλήσω για τον μεγάλο Ελευθέριο Βενιζέλο, τον μεταρρυθμιστή, τον φιλελεύθερο ηγέτη που μεγάλωσε στην Ελλάδα και που έδειξε ότι προχωρούμε μπροστά αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος. Το φωτεινό του παράδειγμα ας γίνει σήμερα στις δύσκολες συνθήκες ένας φάρος που θα μας δείξει πώς θα αφήσουμε πίσω το φανατισμό, τη μυσαλλοδοξία και το διχασμό και θα προχωρήσουμε μπροστά για να κάνουμε την πατρίδα μας αυτό που της αξίζει. Στη διαχρονικότητα του έργου του Μεγάλου Κου που σημάδεψε την ιστορία της χώρας αναφέρθηκαν και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης όπως και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Δύο άνθρωποι με τεράστια προσφορά στον τόπο που αποτελούν για εμάς όλους φωτεινά παραδείγματα σε όλη μας τη ζωή. Σήμερα σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία με τα ταργικά συμβάντα στη χώρα μας, με τις καταστροφές στην Τουρκία, με τον πόλεμο στην Ευρώπη, η διπλωματία και ο δρόμος που έδειξε ο Βενιζέλος στα εύκολα και στα δύσκολα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Είναι λοιπόν ένα πάνδημο μνημόσυνο που τα Χανιά, η Κρήτη και η Ελλάδα οφείλει να το συνεχίσει τιμώντας τη μνήμη αυτού του μεγάλου πολιτικού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών στο περιθώριο συνάντησης του με τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σιμανδυράκη δεσμεύτηκε για ένταξη του μουσείου για δωράκι στο Γαλατά στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Τις αμέσως επόμενες ημέρες εξάλλου αναμένεται να αναρτηθούν στη Διάβγεια έργα που έχουν προταθεί από την περιφέρεια Κρήτη συνολικού προϋπολογισμού 22,5 εκατομμυρίων ευρώ.